Καταρχήν, εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος, εμείς πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή καταγγελία εις βάρος του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για κακοποίηση που πρέπει να διερευνηθεί άμεσα. Είναι, θεωρούμε, η κορυφή απλά αυτού του παγόβουνου. Γιατί... Τι εννοείτε, γιατί λέτε κορυφή, τι είναι η κορυφή του παγόβουνου, γιατί υπάρχουν μια σειρά καταγγελίες στη χώρα μας και διεθνώς για αντίστοιχα περιστατικά. Θέλετε να γίνει οποίες... συγκεκριμένος για να μην αφήνουμε έτσι. Δεν εννοούμε για πολιτικά μόνο πρόσωπα, εννοούμε γενικά γύρω από τα ζητήματα της έμφυλης βίας. Άρα, ακριβώς, μιλάμε λοιπόν για καταγγελίες οι οποίες μένουν για χρόνια στα συρτάρια και δεν διερευνώνται ή σέρνονται στα δικαστήρια. Μιλάμε για θύματα τα οποία παραμένουν απροστάτευτα και πολλές φορές βγαίνουν και στα μανταλάκια και τα προσωπικά του στοιχεία και δεδομένα, όπως συμβαίνει και η συγκεκριμένη περίπτωση. Και για τις ευθύνες ενός ολόκληρου κράτους, του ελληνικού σε συγκεκριμένη περίπτωση, το οποίο δεν παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ολόκληρη στήριξη των θυμάτων, πολλές φορές κάνει ακριβώς το αντίθετο. Τρία σύντομα σχόλια για τα τρία θέματα που ετέθησαν. Πρώτο ζήτημα. Η ηγεσία της δικαιοσύνης διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Και αυτό ισχύει με όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν τα τελευταία χρόνια. Έχετε δίκιο. Το ΚΚΕ στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε να αλλάξει συνταγματικά αυτό το άρθρο του συντάγματος, κάτι που απέρριψαν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ μαζί. Άρα, το αν συναντιούνται οι κυβερνώντες με τους δικαστές είναι δευτερεύον ζήτημα από το ότι τους διορίζουν τους δικαστές. Δεύτερο ζήτημα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε δωρεάν είτε με ένα μικρό αντίτυπο, δεν αλλάζει το γεγονός ότι ελέγχονται από μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ο κύριος Παπάς, μάλιστα, όταν ήταν υπουργός, δήλωνε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ένα ακριβό σπορ. Και τώρα τα λούζεται τα ακριβά σπορ ο κύριος Παπάς και με την στάση, λέω, που κρατάει και η Νέα Δημοκρατία στο συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή να ελέγχεται η ενημέρωση του ελληνικού λαού από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα μέσα από τα ιδιόκτητα μέσα μαζικής ενημέρωσής τους. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, δεν είναι τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, δεν ακριβώς, είναι κάποια ελληνική πατέντα. Ακριβώς γι' αυτό είμαστε θύματα των fake news και της προπαγάνδας. Τρίτο ζήτημα, όσον αφορά την Χρυσή Αυγή και τα κόμματα παραφιάδες που έχουν προκύψει όπως αυτό του Κασιδιάρη. Καταρχήν δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να συζητάμε αν είχε ολοκληρωθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής και είχαν καταδικαστεί αμετάκλητα οι Ναζί εγκληματίες δολοφόνοι. Δεν έγινε. Τότε, το πάμε παρακάτω. Το ναι, αλλά δεν έγινε με ευθύνες. Τη δεύτερη ρυθμίση. Δεν έγινε, γιατί η δίκη καθυστέρησε εδώ και 8 χρόνια, με ευθύνες όλων όσων κυβέρνησαν αυτά τα χρόνια. Δηλαδή και τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερο, ο Παύλος Φίσας, πριν από 10 χρόνια. Το 2013 το Σεπτέμβριο. Ακριβώς. Και 10 και χρόνια σέρνεται η δίκη. Αυτό, αν θέλετε, είναι το πρώτο ζήτημα. Το δεύτερο είναι ότι θα μπορούσε πολύ έγκαιρα και η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση να είχαν συζητήσει για μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα αφορούσε αποκλειστικά ναζιστικές εγκληματικές οργανώσεις. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Όμως το πιο ουσιαστικό ζήτημα για εμάς είναι ότι μόνος φραγμός απέναντι σε τέτοιες ναζιστικές εγκληματικές οργανώσεις μπορεί να σταθεί ο λαός και το κίνημά του. Αυτοί που στάθηκαν και έβαλαν φρένο στη Χρυσή Αυγή, την απομόνωσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και τέτοιο φρένο δεν μπορούν να βάλουν νομοθετικές ρυθμίσεις και της τελευταίας στιγμής. Πόσο μάλλον όταν σε αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις υπάρχουν. Τώρα μιλάτε στο ΚΚΕ. Το ΚΚΕ έχει βάλει το κεφάλι του στο τορβά για να μην περάσει η Χρυσή Αυγή. Έχει συγκρουστεί σε δρόμους και πλατείες, σε σχολεία και σχολές, σε χώρες δουλειάς για να απομονωθούν. Ακριβώς. Άρα γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι είναι καθαρή η θέση μας. Ότι ο λαός και το κίνημά του πρέπει να απομονώσουν τη Χρυσή Αυγή και τα κόμματα παραφιάδες του. Και δεύτερον, δεν μπορούν να υπάρξουν ρυθμίσεις με απαράδεκτες γενικεύσεις στην απαράδεκτη και ανιστόρητη λογική των δύο άκρων, με την οποία σε μια σειρά άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοκρατίες υποτίθεται για αυτές, βγάζουν εκτός νόμου μια σειρά κομμουνιστικά κόμματα, διώκουν τη ριζοσπαστική ιδεολογία, τις ριζοσπαστικές και όχι τις ναζιστικές ιδέες. Επομένως, για να κλείσω. Πολύ σύντομα, σας παρακαλώ. Πολύ σύντομα, για να κλείσω. Πολύ σύντομα. Πιστεύουμε ότι όλη αυτή η κοκορομαχία γύρω από δευτερεύοντα ζητήματα γίνεται σήμερα για να κρύψει την ουσιαστική, τη βαθιά συμφωνία όλων των κομμάτων που είναι στο πάνελ πλην ΚΚΕ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, στα μεγάλα και ουσιαστικά ζητήματα. Μια συμφωνία σε ένα κοινό πρόγραμμα
το οποίο θα αντιμετωπίσει ο λαός την επόμενη μέρα, είναι ήδη γραμμένο και προδιαγεγραμμένο και αφορά την ακρίβεια, αφορά τους πληστηριασμούς, αφορά τους καθυλωμένους μισθούς, αφορά επικίνδυνες διευθετήσεις στο Αιγαίο και νατοϊκή συνεκμετάλλευση. Και επειδή σε αυτά τα κομβικά ζητήματα συμφωνούν, γι' αυτό λέτε, διαφωνούν και αποψανατολίζουν σε δευτερεύοντα ζητήματα. Λοιπόν. Δεν το λέμε εμείς. Ο κύριος Αντώναρος, υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα το πρωί άλλωστε δήλωσε ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πάρα πολύ με το πρόγραμμα του Κώστα Καραμανλή και της Νέας Δημοκρατίας όταν πολιτεύονταν με εκείνο το θέμα.